τις σκοτεινές μου σκέψεις διέκοψε ένα πλήθος που έβγαινε από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Και τι παράξενο, δεν είναι από τα γεροντάκια που ξέμειναν στην ελληνική κοινωνία. Στην πλειονότητά τους είναι νέοι άνθρωποι. Τι έκαναν όλοι εκεί νυχτιάτικα? Η περιέργειά μου με σπρώχνει να μπω μέσα στο ναό. Έχουν λοιπόν και οι θρύες και οι βραδινές εξόδους? Παρατηρώ πως όλοι τους είναι πολύ διαφορετικοί από μερικούς άλλους. Μια γαλήνη και ειρήνη είναι απλωμένη στα πρόσωπά τους. Σταματάω κάποιον από αυτούς και ρωτάω το λόγο της συνάξεώς τους. «Φίλε μου, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Αθήνα μας. Εορτάζουν όλοι οι Αθηναίοι Άγιοι. Και αυτοί ακόμα οι μεγάλοι Άγιοι, που μπορεί να μην ήταν στην καταγωγή Αθηναίοι, αλλά πέρασαν από εδώ και άφησαν τα αποτυπώματά τους, όχι μόνο στους δρόμους της Αθήνας μας, μα και στη ζωή μας. Γι' αυτό και εμείς κάναμε αγρυπνία. Μαζευτήκαμε να τους τιμήσουμε και να τους παρακαλέσουμε να μας προστατεύουν. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Άγιός μας, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, που ήταν μεν αξιώτης, αλλά μετά από το θάνατο του πατέρα του ήρθε εδώ στην Αθήνα. Ξέρεις, η γιαγιά μου είχε την τύχη να τον γνωρίζει. Τον είχε δει όταν ήταν παιδί. Λειτουργούσε και δεν πατούσε στη γη. Απίστευτος Άγιος. Δεν ήξερε τα γράμματα του κόσμου. Ήξερε όμως πολύ καλά τα γράμματα του Θεού. Αυτά έμαθε και τα έσε με όλη τη θέρμη της καρδιάς του. Ήταν ταπεινός, απλός, ζεστός, ανοιχτόκαρδος με όλους. Με καληνύχτησε και έφυγε. Έμεινα μόνος, στο ναό του Θεού, που δειλά φωτιζόταν από τα αναμένα κεριά των πιστών. Ασυναίσθητα άναψα κι εγώ το δικό μου. Το θυμίαμα εισέδισε μέσα μου ανατρεπτικά. Πόσο διαφορετικό ήταν από τον καπνό των τσιγάρων. Πλησίασα την εικόνα των Αγίων των Αθηνών. Έκανα το σταυρό μου και προσκύνησα. Τους παρακάλεσα να με σιτεύουν και για μένα. Σε τι? Εκείνοι γνώριζαν καλύτερα τι ήταν αυτό που χρειαζόταν η δική μου ψυχή.